Ζάρπα Radio 89,6. Εμείς είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνουμε, όλα εντάξει? Όλα εντάξει, γιατί όχι θα μου πείτε. Όλα καλά, όλα κομπλέ. Και τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, στο άλλο μικρόφωνο και στην κάμερα, όπως βλέπετε, ο Παντελής Πετσετάκης, ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Παπά. Ακούστε, κύριε Πετσετάκη, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε. Το βγάλατε το κόμμα ΠΑΣΟΚ Κινάλ, δίθερ και καλά Κινάλ. Κινάλ δεν λέει κανείς, όλοι ΠΑΣΟΚ λένε πάλι. ΠΑΣΟΚ είναι το κανονικό ΠΑΣΟΚ όπως το έχουμε μάθει. Το ΠΑΣΟΚ που γνωρίζαμε. Το ΠΑΣΟΚ που γνωρίζαμε. Κοιτάξτε, ο τίτλος. Το ΠΑΣΟΚ που γνωρίζαμε, το ΠΑΣΟΚ που αγαπήσαμε. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε να κάνουμε καμιά δουλίτσα, τίποτα. Δουλίτσα όχι, έχουμε ξεπεράσει πλέον τις, αυτές τα γεγονότα. Πάμε τις σε μεγάλες business πλέον, όχι δουλίτσες. Πάμε σε μεγάλες αλλαγές, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει εδώ πέρα, όσο και να έχει πληρώσει τα λάθη του παρελθόντος, και διεκδικεί λοιπόν το μερίδιο που του αναλογεί. Σας τσάκησε ο Μαργογιαννάκης εχθές τη συγκέντρωση. Μεγαλύτερα το αμπρουλάκι. Δεν πρόλαβα η αλήθεια να ακούστε να εμένα που είμαι. Σας εμπιστεύομαι πάντως στην κρίση σας. Ναι. Χαιρόμαστε όταν υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν ένα αγώνα και ο κόσμος πηγαίνει, τιμάει τις συγκεντρώσεις, τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ψηφίζουν. Άρα λοιπόν. Δεν πάνε έτσι. Ξέρετε, ναι, το αντιλαμβάνομαι ότι ψηφίζουν. Αν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος δεν συμμετέχει ενεργά όπως ήταν παλιά. Είναι βουβές οι εκλογές, εκτιμάτε? Ακριβώς. Πιο βουβές, τι να σας πω τώρα. Θεωρώ ότι είναι βουβές, αλλά και ο κόσμος θα εκφραστεί στην κάλπη την Κυριακή. Νομίζω κρατάει μια στάση αναμονής μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Σε κάθε περίπτωση, την Κυριακή, πρώτα Θεός, ο κόσμος θα κρίνει όλα τα κόμματα, όλους τους υποψήφιους βουλευτές των Χανίων, και το ΠΑΣΟ και εμάς τους 6 υποψηφίους που κατεβαίνουμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των Χανιωτών. Όπα, συναδελφική, λοιπόν, αλληλεγγύη, βλέπω. Όχι, συναδελφική, είναι η ουσία. Δηλαδή, ναι. Κύριε Παπά, όσο αντιλαμβάνεστε, έχουμε κάνει ένα προεκλογικό αγώνα τον τελευταίο 2 μήνες. Έχουμε γυρίσει χωριό-χωριό, έχουμε συναντήσει κόσμο. Σας βλέπω, εσάς στα social είστε πάρα πολύ ενεργός, πάτε παντού, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, θα έλεγα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αναδεικνύονται θέματα. Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν ένας φορέας λίγο ξεχασμένος και περάσουν 10 υποψήφιοι βουλευτές, νομίζω ότι αυτή η επικοινωνία κάνει καλό για το φορέα, για τα θέματα. Το θέμα είναι ότι γίνεται γνωστός ο φορέας. Ακριβώς. Και ο το φορέας πρώτο, και τα αλλά το δεύτερο όμως είναι αν θα λυθούν τα προβλήματα του φορέα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Διότι καταλαβαίνετε εμείς, τώρα. Ναι, δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Γιατί καλό το καφενείο και έλα να πιούμε μια και βάλε ένα καφέ, αλλά όμως. Ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι όταν πηγαίνουμε στα καφενεία, το οποίο δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Γιατί είναι, έτσι σου δίνει τους βαθμούς ελευθερίας που κάθεσαι έξω στη φύση, άνοιξη τώρα στα Χανιά. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει, ό,τι καλύτερο. Το θέμα είναι ότι, και μου το λένε οι χωριανοί, ότι θα πρέπει, Παντελή, και μετά τις εκλογές να περάσετε από τα καφενεία. Απλά για να σιγά δώσετε... περάσετε. Νομίζω ότι η νοοτροπία έχει αφού αλλάξει. Έτσι λένε κάθε φορά που έχουμε εκλογές, το παράπονο των ανθρώπων της Υπαίδρου είναι αυτό. Ότι και τώρα βέβαια με τα social το εκφράζουν λίγο νεότεροι. Μας θυμάστε κάθε 4 χρόνια. Α, ήρθατε πάλι. Α, καταλάβαμε. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη. Όχι, αλλά είναι ένα αίτημα των ανθρώπων της Πέτρου, όπως λέτε, επειδή οι άνθρωποι είναι στο χωριό και αντιμετωπίζουν τα οποιαδήποτε προβλήματά τους, που θα πρέπει να τους σεβαστούμε. Δεν είναι μόνο το προεκλογικά να τους ακούσουμε, αλλά θα πρέπει να τους σεβαστούμε. Και μετά τις εκλογές, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτά τα καφενεία που τώρα πηγαίνουμε και καθόμαστε γρήγορα να δώσουμε ένα ψηφοδέλτιο, να μοιράσουμε ένα φυλάδιο, να πούμε για τις πολιτικές μας, για την υποψηφιότητά μας. Άρα λοιπόν, νομίζω το χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά πάντα τιμούν την εκλογική διαδικασία. Πηγαίνουν στο χωριό, στο εκλογικό κέντρο, ψηφίζουν και άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας. Χωρίς να πάμε αυτούς, στο διατάφτα τώρα. Πάμε στο διατάφτα. Γιατί είπαμε έτσι τα γύρω-γύρω. Ναι, πάμε στο κυρίως πιάτο. Στο κυρίως πιάτο. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε και κοντά στο περιβάλλον του Ανδρουλάκη. Θυμόμαστε από παλιά. Είχατε κάνει ίσως το μεγάλο. Όχι, ακούστε. Ναι, τώρα να μιλήσουμε να πούμε καθαρές κουβέντες. Βεβαίως. Ήσασταν ο μοναδικός, δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλοι, στα Χανιά, που είχατε βάλει φωτογραφία προφίλ στο Facebook τον Ανδρουλάκη. Όταν ήταν να γίνει, δηλαδή, μην τρελάθουμε τελείως. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σχέση αφενός. Αφετέρου ότι τον πιστεύατε και πάρα πολύ. Ακριβώς. Και συνεχίστε να το κάνετε. Είπατε έτσι, δεν είναι? την ορθότερη λέξη πιστεύω. Εγώ λοιπόν πίστευα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και πριν εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν συνεχίζω να τον πιστεύω ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω στον προεκλογικό του λόγο, στον πολιτικό του λόγο, σε αυτά που αυτός αυτή τη στιγμή εκφράζει για το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν είμαι απόλυτα συνεπής
με την πορεία των τελευταίων 10 ετών. Και συνεπώς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στα Χανιά και υπερασπίζομαι την πολιτική που ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός μας, διεκδικεί. Πρεσβεύει. Πρεσβεύει ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή βρίσκεστε μέσα, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι σας συμπιέζουν. Τσιμπάει ο ένας από τη μία μεριά, τσιμπάει ο άλλος από την άλλη. Θα αντέξετε στο τέλος να έχετε το επιθυμητό ποσοστό, έτσι ώστε, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πετσετάκη, ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή τι θέλει? Να γίνει ο ρυθμιστικός παράγοντας. Με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ όμως. Με τις πολιτικές, ναι, με τι άλλο δηλαδή. Ακριβώς, επειδή λοιπόν όπως μου αναφέρετε, το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει τα λάθη του και έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στο παρελθόν. Διεκδικεί την ενίσχυση των πολιτικών και τα 12 σημεία που λέει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έχουμε δει τις τελευταίες δηλώσεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες δηλώσεις ότι έρχονται με επιθέσεις φιλίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετακινηθεί από αυτές τις 12 θέσεις. Έχει ένα ευρωπαϊκό εξυγχρονιστικό πολιτικό λόγο. Αυτό εκφράζεται μέσα από αυτές τις 12 πολιτικές. Δεν φοβόμαστε να αγγίξουμε κακώς κείμενα και κακώς θέματα, όπως για το άρθρο 16, για την παιδεία, γιατί μερικοί νομίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα τι θα πει. Και όμως, αυτό το άρθρο 16 έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλές κυβερνήσεις και δικές σας κυβερνήσεις. Και στη συνταγματική αναθεώρηση δεν περάσε και όλοι περιμένουν την επόμενη τώρα. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν φοβόμαστε εμείς να πούμε προθέσεις κάποια πράγματα, ούτε να ψηφίσουμε, γιατί είμαστε ένα κόμμα και ένας πολιτικός φορέας ευθύνης πραγματικά και πάντα στα δύσκολα. Και το έχουμε πληρώσει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε. Μήπως δεν το πληρώσατε μόνο για τα δύσκολα, το πληρώσατε και για συνεργασίες του παρελθόντος, βλέπετε Σαμαρά? Τα έχουμε πληρώσει και αυτά, ξέρετε, τα λάθη. Επομένως, αυτή τη στιγμή τίθεται ένα πολύ μεγάλο πολιτικό δίλημα. Κατά πόσο ο κόσμος που θα πάει σε εκλογές θα μας δώσει αυτό το ενισχυμένο διψήφιο ποσοστό στην κάλπη, αν πραγματικά πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του σε οποιοδήποτε, είτε αυτό λέγεται παιδεία, είτε λέγεται με υγεία. Αν λοιπόν πραγματικά το πιστεύει, τότε και θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πραγματικά προοδευτικό κόμμα και όχι στα λόγια, ούτε υποσχόμαστε, ξέρετε, πράγματα τα οποία δεν είναι ανέφικτα ή είναι εκτός προϋπολογισμού. Είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτό. Άρα λοιπόν είμαστε απόλυτα συνεπείς. Ο Νίκος Χρυστοβουλάκης, ο συντοπίτη μας, έχει φτιάξει το πρόγραμμά μας. Μπορεί αυτό να πάει σε οποιοδήποτε φορέα ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο, προϋπολογισμό της Βουλής, δημοσιονομική πολιτική του Υπουργείου ή επίσης γενικό λογιστήριο του κράτους, της Τράπεζας Ελλάδος, οπουδήποτε, για να κοστολογηθεί. Συνεπώς είμαστε πραγματιστές. Να το πάω λίγο αλλού τώρα. Πάμε. Να το πάω λίγο αλλού, γιατί ο κόσμος αυτά δεν ξέρω αν θέλει να τα ακούσει. Ο κόσμος πιστεύει ότι θα γίνει συνεργασία είτε με το άλλο, είτε με το ένα κόμμα, είτε με το άλλο, για να ξαναέρθει το ΠΑΣΟΚ στα πράγματα. Αυτό βλέπει ο κόσμος ο απλός. Ή αν θα μπορούσαν να αποφευθούν οι δεύτερες εκλογές, οι οποίες, όπως ξέρετε, κακό κάνουν και στην οικονομία. Ακριβώς. Και στον τουρισμό που είμαστε τώρα στα ανοίγματα. Δηλαδή θα κουνηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος νομίζω, εγώ νομίζω, ότι θέλει κυβέρνηση μια και έξω. Κυβέρνηση μια και έξω χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται. Έτσι. Κοιτάξτε, να το πούμε. Ναι, να το πούμε αυτό. Λοιπόν. Ο Τσίπρας το λέει ότι σας θέλει. Ο Μητσοτάκης δεν το λέει, αλλά πιστεύω και αυτός θα πιεστεί, αν είναι πρώτο κόμμα, ας πούμε, να κάνετε κάτι μαζί. Σωστά. Σωστά. Μέχρι εδώ. Πάμε. Να δούμε λίγο τα πεδία σύγκλησης και τα με τους δύο. Αν εμείς έχουμε βάλει 12 σημεία. Είναι ξεκάθαρη, είναι λιτά, είναι σε μια γραμμή, σε μια κόλλα χαρτί. Αν λοιπόν τόσο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός χώρος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι μπορούμε να συγκλίνουμε σε αυτά τα 12 σημεία, ναι, δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ στο ΠΑΣΟΚ να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, το θέμα είναι αν αυτά τα 12 σημεία, γιατί είναι θέμα πολιτικής όπως αντιλαμβάνεστε, μπορούν αυτά να υιοθετηθούν από τις δύο άλλες παρατάξεις. Ωραία. Να βάλουμε μια τελεία εδώ. Παρακαλώ. Καλά τα 12 σημεία, εγώ θα έλεγα να είναι και 15, να είναι και 4, παράδειγμα. Δεν είναι λίγο αλαζονικό από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη να λέει ότι δεν σας λέω ποιος είναι πρωθυπουργός και δεν θέλω πρωθυπουργό και θα τον επιβάλλω εγώ? Δεν είναι λίγο κάπως αυτό το πράγμα? Δεν τον επιβάλλει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέω. Τον πρωθυπουργό τον λέει το πρώτο κόμμα, όποιο κάνει είναι αυτό. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Επειδή αυτό που διατυπώνεται αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Γιατί πιστεύω ότι με αυτή την αντακτική, δηλαδή αν χρεώσουν στον Ανδρουλάκη μια μικρή περίοδο ακυβερνησίας, θα ψάχνετε να βρείτε την ψήφο σας στις δεύτερες εκλογές. Ξέρετε, επειδή. Καταλαβαίνετε. Ναι, αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε. Επειδή λοιπόν όμως το ΠΑΣΟΚ ακόμα
Και σε αυτή την περίπτωση θα παραμένει εκεί πέρα με τις πολιτικές του. Δεν θα αναλάβει την ευθύνη που δεν του αναλογεί, κύριε Παπά. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε μερικές φορές και πράγματα και αλήθειες και να κοιτάξουμε κατάματα τους ψηφοφόρους. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εμείς το κάνουμε πριν την Κυριακή, πριν τις εθνικές εκλογές, όπου λέμε στον κόσμο και στους ψηφοφόρους μας ότι ξέρετε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αυτό είναι τα 12 σημεία. Αν θέλει οποιοδήποτε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε μια κυβέρνηση με ένα προοδευτικό πρόσωπο, αλλά η προοδευτικότητα, ξέρετε, μεταφράζεται στις πολιτικές και στα νομοσχέδια που πάνε να ψηφιστούν στην Βουλή και όχι στα λόγια. Με πρωθυπουργό. Τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα, διότι έχουν διατελέσει πρωθυπουργία. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι δεν μπορούν πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε να διασφαλίσουν ότι ο εξυγχρονισμός του κράτους για ένα ευρωπαϊκό κράτος μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και να πάνε τη χώρα ένα βήμα περισσότερο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε, και εγώ προσωπικά δεν καταστροφολογώ, έχουν γίνει πράγματα και θα είμαστε πάρα πολύ αφελείς να μην το αναγνωρίσουμε. Όμως βλέπουμε γύρω μας και ιδιαίτερα εδώ πέρα στα Χανιά μια ανάπτυξη, αλλά ο κόσμος, έτσι, υπάρχει μια μείωση, πραγματική μείωση του εισοδήματος. Αυτό δεν είναι κάτι πολιτικό το οποίο απλά τα λέμε στα μικρόφωνα. Ναι. Όταν τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί και ένας που δουλεύει στο δημόσιο δεν μπορεί να βρει ένα νίκη για να μπορεί να μείνει και να προσφέρει την υπηρεσία του. Έχουμε πει δεκάδες φορές. Ακριβώς. Όχι μόνο με υποψηφίους του Πασόκ, αλλά και με υποψηφίους και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, λύση δεν βλέπω όμως. Ακριβώς. Λύση. Γι' αυτό λοιπόν η λύση που προτείνει το Πασόκ, αυτή είναι η διαφορά, ξέρετε, κύριε Παπά, του Πασόκ. Ότι για την κατοικία λέει 150.000 κατοικίες. Μας κοροϊδεύουν πάρα πολύ και λένε, μα ξέρει, Ρμπαντελή, πού θα φτιάξετε τις 150.000 το απόθεμα που λέμε. Οι άλλες χώρες το έχουν κάνει. Εμείς δεν μπορούμε. Εγώ σας λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Οι άλλες χώρες είναι και πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Το να λες τώρα 150.000. Ναι. Η Πορτογαλία δεν είναι. Η Ισπανία όμως είναι. Η Ισπανία, ναι. Ωραία. Να σας πω κάτι. Αν δεν είναι 150.000 και είναι 130.000. Γενικότερα. Ας είναι και 50. Αλλά να μην ξεκινάμε με τέτοια νούμερα. Όχι. Ξέρετε. Ναι, αλλά όταν κάνεις πολιτική και μια πολιτική για την επόμενη δεκαετία, 20ετία, πρέπει να έχεις μια στοχοδοσία συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά που κάνει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η ουσία της πολιτικής και είναι σοβαρό της πολιτικής. Και ξέρετε, εγώ δεν πράττω, κύριε Παπά, όταν πηγαίνω στα καφενεία, ότι μας ακούνε. Είναι η πρώτη φορά που ακούνε, γιατί αυτά που έχουμε να πούμε είναι πρακτικά, είναι ρεαλιστικά και δεν λέμε φούμαρα. Άρα, σε οποιοδήποτε από αυτά τα 12 σημεία ή οποιοδήποτε άλλο μπορούμε να κουβεντιάσουμε, είμαστε θετικοί, αλλά δεν γνωρίζω και κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συγκλίνει με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Για μας αυτό είναι το κυρίαρχο. Δεν είναι τα πρόσωπα. Ξέρετε, δεν λειτουργούμε. Τα πρόσωπα θα τα βρούμε, εγώ πιστεύω. Ναι. Είπατε πριν και κάνω μία μικρή παρένθεση όσον αφορά τα πρόσωπα. Να σας πω, είπατε Χρυσοδουλάκης. Δεν είναι στο ψηφοδέλτιο. Είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, τελευταία τιμητική θέση. Ωραία. Θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι ο πραγματικός κύριος Χρυσοδουλάκης σηματοδοτεί την ενότητα, την προοδευτικότητα της διακυβέρνησης, αλλά ας μην αναφέρουμε. Ενώ ότι δεν είναι η ώρα να αναφέρουμε ονόματα, γιατί δεν έχει κανένα λόγο αυτό. Η ουσία είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ τίμια θα σας έλεγα εγώ, αυτή τη στιγμή, 4 μέρες πριν τις εκλογές, έχει βάλει τα όρια, έχει βάλει την ατζέντα. Άρα λοιπόν την Κυριακή, το βράδυ των εκλογών, θα δούμε λοιπόν το πρώτο κόμμα πώς θα ξεκινήσει τη διαδικασία. Και εδώ πέρα είμαστε, γιατί η ουσία είναι οι πολιτικές, να εφαρμοστούν πολιτικές. Nice. Δεν είναι τα πρόσωπα και επειδή έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις καρέκλες και την εξουσία. Θεωρούμε, από λοιπόν, καρέκλα πάτε καλά όμως εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αυτό με την καρέκλα. Συνεπώς δεν είμαστε της φιλοσοφίας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά της καρέκλας. Ας γίνουν λοιπόν οι πολιτικοί για την κοινωνία. Αυτή είναι η δικιά μας φιλοσοφία. Ωραία. Και αυτό είναι το δικό μας πολιτικό πλαίσιο. Σε αυτό το τελευταίο κρίσιμο τετράημερο, πέρα από τα χωριά και έχουμε τίποτα. Μέσα στην πόλη, μέσα στους φορείς, επιστημονικούς φορείς, το κέντρο ψυχικής υγείας θέλω να επισκεφτώ, το Χρονιών Παφίσεων, το Πολυτεχνείο Κρήτης και μέσα στην αγορά, αλλά υπάρχουν φορείς που πραγματικά τους έχω πει ότι θέλω να περάσω, το κεφαμέα τέλος πάντων κάποιου κοινωνικού φορείς που θέλω να περάσω, γιατί πραγματικά το αισθάνομαι. Δεν το κάνω δηλαδή για λόγους απλά προεκλογικούς. Είναι ουσίας για μένα, όπως και στο ΙΚΑ, στενοποιεί που έχω πάει. Θεωρώ ότι τα θέματά τους, έστω και με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί το δικαιούνται, να ξέρετε. Δηλαδή, οι εκλογές θα τελειώσουν την Κυριακή. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, εδώ πέρα πάλι θα είμαστε στα Χανιά. Άρα στα Χανιά. Τα θέματα δεν θα λυθούν. Εδώ στα Χανιά ζούμε, βέβαια. Στα Χανιά γνωριζόμαστε όλοι. Όλοι γνωριζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό όμως το να ξέρεις
ένα φορέα ή να τον δεις, να τον συναντήσεις, να ξέρεις τι κάνεις, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να ξέρεις ότι αυτός ο φορέας παραμένει εκεί πέρα. Σωστό. Το ότι έχουν περάσει εκλογές δεν σημαίνει κάτι. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Πετσετάκη. Υγεία, και σε εσάς, προσωπική, πολύ. Και στο Πασόκ βεβαίως. Και στο Πασόκ, ναι. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει. Μην ξεχνιόμαστε. Όχι, ναι, μην ξεχνιόμαστε, σωστά. Δεν είναι, ξέρετε, τα 30 χρόνια που κυβέρνησε το Πασόκ. Είναι ναι. Το τι λέει το Πασόκ τώρα για τα επόμενα 30 χρόνια. Και αν κάτι το χαρακτηρίζει, πραγματικά είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και αυτές οι λέξεις και οι έννοιες που λέμε στο πολιτικό μας λόγο δεν είναι έννοιες αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες. Άρα λοιπόν μεταφράζονται σε νομοσχέδια που κατατίθεται στη Βουλή και ψηφίζονται από τους Έλληνες βουλευτές, τους εκλεγμένους. Συνεπώς, επειδή ξέρουμε σε ένα νομοσχέδιο ότι ένα κόμμα και μία τελεία κάνει τη διαφορά σε μια ολόκληρη πολιτική που εφαρμόζεται, θεωρούμε ότι το Πασόκ μπορεί να το διασφαλίσει αυτό και είναι καλό να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, γιατί ξέρετε, μετά αυτοί που έχουν την πρωτιά, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι θα λαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο και θα σκέφτονται ένα ισχυρό Πασόκ τι θα πει το Πασόκ και τι θα ψηφίσει το Πασόκ. Ποιο προτιμάτε πρώτο, το Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ? Συνεπώς στα Χανιά. Πολύ ωραία το πάτε. Όχι, ξέρετε, μας κατηγορούν, από τη μία πλευρά μας κατηγορούν συνεχώς ότι έχουμε ψηφίσει 70% τα νομοσχέδια που έχει προτείνει της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν η διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ εκεί πέρα ήταν. 10-12 επίσης το Πασόκ εκεί πέρα ήταν. Άρα λοιπόν τελικά αποδεικνύεται, γιατί δεν υπάρχει. Χωρίς Πασόκ δουλειά δεν γίνεται, θα μου πείτε. Ότι χωρίς Πασόκ δεν μπορεί να. Όχι χωρίς Πασόκ, είναι οι πολιτικές Πασόκ που εγγυούνται αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή την ισορροπία, την κοινωνική ανάπτυξη, και νομίζω ότι ένα ισχυρό Πασόκ κάνει καλό στη χώρα. Είμαστε ένα λαϊκό πατριωτικό κόμμα. Σοσιαλδημοκρατία. Τα μπερδεύετε πολύ τώρα και όχι, θα στεναχωρηθούμε. Δεν τα μπερδεύουμε. Αλλά περνάει η ώρα τώρα, ναι, 9 η ώρα. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένα και σταυρό στο Πετσετάκι. Αυτό έτσι πρέπει να κλείσετε. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Είναι και τραγούδι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν ο Παντελής Πετσετάκης, ο υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. 9 και 1 πρώτο λεπτό η ώρα. Διακόπτουμε για σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κουφογιαννάκη και επιστρέφω. Ευχαριστώ.